Η Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται με αργούς ρυθμούς, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε συνέντευξή του στα παραπολιτικά. «Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια με υπομονή και επιμονή», συνέχισε. Αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες κυρώσεις στους τομείς της οικονομίας, του εμπορίου, το οποίο καλύπτει και την επαναξιολόγηση της Τελωνιακής Ένωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Μίλησε για το υφιστάμενο καθεστώς κυρώσεων και κάλεσε για επιβολή κυρώσεων σε επιπρόσθετα φυσικά και νομικά πρόσωπα. «Έγινε ένα βήμα», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Υπουργός, αλλά όπως ανέφερα στη Βουλή, ουδέποτε ισχυρίστηκε η κυβέρνηση ότι τα ανωτέρω αρκούν. Το γεγονός πως η ενεργός και μονομερή συμμετοχή της Τουρκίας τόσο στη Συρία όσο και στη Λιβύη θεωρείται όλο και περισσότερο ότι δεν ευθυγραμμίζεται με τα συμφέροντα ασφαλείας της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε με τις αντιλήψεις μεταξύ όλων των κρατών μελών, επεσήμανε μεταξύ άλλων ο ύπατος εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Ζωζέ Μπορέλ. Στις 19 Δεκεμβρίου 1920, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος αποκαθίσταται στο θρόνο του μετά το θάνατο του γιου του βασιλέως Αλεξάνδρου και το δημοψήφισμα της 5ης Δεκεμβρίου. Δυστυχώς το γεγονός αυτό χρησιμοποίησαν ως πρόσχημα οι δήθεν σύμμαχοι της Αντάντ, ώστε να προδώσουν την Ελλάδα και να ενισχύσουν αφιδώς τον Κεμάλ, προωθώντας έτσι τον αφελληνισμό της Μικράς Ασίας, της Ανατολικής Θράκης, της Σύμβρου και της Τενέδου.